Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή την πρωινή συνεδρία, η οποία θα ασχοληθεί με την λειτουργική ουρολογία, ένα σημαντικό κομμάτι της ουρολογίας. Θα ακούσουμε τι καινούριο υπάρχει, τόσο στο κομμάτι της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, όσο και στην σεξουαλική, ιατρική και την υπογονιμότητα. Και κυρίως, νομίζω, οι παρουσιάσεις θα είναι κυρίως συντοπισμένες στο τι καινούργιο υπάρχει, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Οπότε, περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Μικονιάτη και την κυρία Τσόγκα. Αρχίζουμε, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Μικονιάτη. Αλλάξατε. Ωραία. Αρχίσουμε με την κυρία Τσόγκα, λοιπόν. Οι κυρίες προηγούνται. Αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, Τάσο, δίνει εξετάσεις η κυρία Τσόγκα, γιατί έχει κάνει πάνω από 500 αεροδυναμικά από τον κύριο Δημητριάδη. Τη θεωρεί ότι πλέον μπορεί να σταθεί μόνη της. Είναι ο μεγάλος έρωτας η ουροδυναμική, η νευροουρολογία και όλα αυτά. Έχει πάει και λίγο από τον κύριο Αποστολίδη και της έχουν πει και οι δύο ότι πρέπει να έρθει και από σένα, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψης του κυρίου Αθανασόπουλου και πρέπει να τον μάθεις. Οπότε την έβαλε εδώ πέρα για να την κρίνεις άμα θα τη δεχθείς ή όχι. Δεν την αγχώνουμε καθόλου. Έτσι για να την αγχώσω. Ξέρει εκείνη, ξέρει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε με κάτι που ίσως φαίνεται λίγο τρομακτικό σε κάποιους, και δημοσιεύσεις και λειτουργική ουρολογία. Απλά θα θέλω να σας καθησυχάσω, διότι παρόλο που υπήρχαν αρκετά ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις βασικής έρευνας και νέο τεχνικό, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας αφορά εδώ. Δεν συμβαδίζει με το χαρακτήρα του σχολείου, οπότε επέλεξα κάποια άρθρα τα οποία μπορεί να μην μας λένε κάτι πολύ καινούριο, αλλά είναι κάτι που ίσως μας βοηθήσει στο να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας και την καθημερινή μας πρακτική. Αυτό είναι το editorial του European Urology Focus, με focus στη Functional Urology. Τι νέο υπάρχει, λοιπόν, στην λειτουργική ουρολογία? Ξεκινάω με ένα άρθρο από αυτό το τεύχος, το οποίο βρισκόταν στην ενότητα γκρίζα ζώνη. Και νομίζω ότι όντως είναι στην γκρίζα ζώνη, διότι φτάσαμε στο 2020 και ακόμα συζητάμε για το αν ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι απαραίτητος πριν από χειρουργείο για στρες ακράτεια σε μια γυναίκα. Σίγουρα ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι κάτι το οποίο θα μας προσδιορίσει αντικειμενικά τα συμπτώματα που οδηγούν έναν ασθενή, τα συμπτώματα που έχει κάποιος ασθενής. Ωστόσο, είναι μια παρεμβατική πράξη που σίγουρα μπορεί να γίνει ενοχλητική και υπάρχει κάποιο ποσοστό, περίπου 3%, που μπορεί να οδηγηθεί σε λίμωξη. Τι μας λέει αυτό το mini review? Παρουσιάζει εν συντομία τα αποτελέσματα δύο μελετών. Είναι μια τυχιοποιημένη μελέτη, πολύ απλά, γυναίκες με στρες ακράτεια, σε κάποιες έγινε ουροδυναμικό, σε κάποιες όχι. Το ποσοστό επιτυχίας περίπου 77% και στις δύο ομάδες. Μια δεύτερη μελέτη, στην οποία όλες οι γυναίκες, σε όλες τις γυναίκες διενεργήθη ουροδυναμικός έλεγχος, τα αποτελέσματα του οποίου όμως αξιολογήθηκαν, σε κάποιες μπορεί να μην βρέθηκε στρες ακράτεια ή να βρέθηκε υπερδραστηριότητα εξωστήρα ή μεγάλο υπολοιπόμενο ή χαμηλή ροή. Παρόλα αυτά, πάλι τυχιοποιήθηκαν και σε κάποιες έγινε άμεσα χειρουργείο και σε κάποιες στοχευμένη θεραπεία. Και πάλι βλέπουμε ότι η μέση βελτίωση στο σκορ της ακράτειας στο ερωτηματολόγιο ήταν 39 βαθμούς για τις γυναίκες που πήραν στοχευμένη θεραπεία και 44 για τις γυναίκες που υπευλήθησαν άμεσα σε χειρουργείο. Άρα αυτά η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία τα λαμβάνει υπόψη της και μας λέει ότι σε περιπτώσεις που έχουμε μη επιπλεγμένη στρες ακράτεια, ένα καλό ιστορικό και μια καλή κλινική εξέταση αρκούν για να προχωρήσουμε στη θεραπευτική μας επιλογή. Αλλά το European Consensus του 2018 λέει ότι μήπως η μη επιπλεγμένη στρες ακράτεια δεν είναι τόσο συχνή. Και στο 74% περίπου, στο 75% ο ουροδυναμικός έλεγχος άλλαξε τελικά τη διάγνωσή μας. Οπότε, καλή η κλινική εξέταση, καλό το ιστορικό, αλλά στις περιπτώσεις που έχουμε επιπλεγμένη ακράτεια,
τότε εκεί έχει θέση ο αεροδυναμικός έλεγχος. Και τι σημαίνει επιπλεγμένη ακράτεια? Όταν συνυπάρχει πρόπτωση, όταν έχουμε μεικτή ακράτεια χωρίς να προεξάρχει η στρες ή επιτακτικού τύπου, όταν έχει προηγηθεί κάποιο χειρουργείο στην πύελο, όταν έχουμε μια δυσλειτουργία νευρογενούς αιτιολογίας, κάποια ανατομική ανομαλία ή όταν έχουμε συνεχή ακράτεια, όπου θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιο συρρήγγιο ή κόλπωμα ουρίθρας. Οπότε, σε περιπτώσεις που έχουμε μια καλή ουρομετρία, ένα μικρό υπολοιπόμενο μετά την ούρηση, καλό ιστορικό, καλή κλινική εξέταση και μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια σε ένα χειρουργείο σε αυτή τη γυναίκα. Εκτός από τις περιπτώσεις που είπαμε. Αυτό ήταν το... Θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι από εσάς θα έκαναν ουροδυναμική πριν από μια επέμβαση για κράτη από προσπάθεια, σαν ρουτίνα. Οι υπόλοιποι υποθέτω όχι ή δεν παίρνουν θέση. Όχι, ποιοι θα έλεγαν? Εδώ στην αίθουσα μάλλον οι περισσότεροι θα έκαναν από αυτούς που παίρνουν θέση ουροδυναμική. Θεωρώ ότι πραγματικά το παρουσιάσατε πολύ ωραίο το θέμα. Είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο και παίζουμε ως συνήθως με τις λέξεις. Το θέμα είναι τι ορίζουμε επιπλεγμένοι, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να βάλεις την ταμπέλα της επιπλεγμένης, έτσι. Ο Financier Group που έχει κάνει μια μελέτη και προσπάθησε να τις ξεχωρίσει, δεν ήταν τόσο εύκολο. Και το άλλο, βάζουμε επίσης την ταμπέλα επεμβατική στην ουροδυναμική. Εντάξει, είναι μια ελάχιστα επεμβατική, έτσι, πράξη και το άλλο κριτικό σημείο, νομίζω, είναι το επιπλεγμένο. Εντάξει, επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο, δεν θα έλεγα ότι είμαι αντικειμενικός, αλλά θεωρώ ότι να έχεις μια ουροδυναμική μελέτη, πρώτον, σου δίνει κάποια στοιχεία, αλλά το κριτικό ερώτημα είναι ποιος θα κάνει τη σωστή κλινική αξιολόγηση. Για να μπορέσεις να κάνεις μια σωστή κλινική αξιολόγηση, πρέπει να έχεις περάσει μέσα από την ουροδυναμική εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορείς αυτό το οποίο βλέπεις κλινικά και τις πληροφορίες που παίρνεις, τις κλινικές πληροφορίες, να τις μεταφράζεις στο μυαλό σου σε ουροδυναμικά δεδομένα. Αυτό, αν δεν ασχοληθεί κανείς αρκετά με αυτό το αντικείμενο, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει εύκολα. Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε σύντομα μια οριστική απάντηση επάνω σε αυτό το ερώτημα. Το παρουσίασε πάρα πολύ καλά η κυρία Τσόγκα. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να πει κάτι επάνω. Παρακαλώ. Ο κύριος Χατζηχρήστου πρώτο, ο κύριος Δημητριάδης. Εγώ αυτό που έχω καταλήξει, Τάσο, και θέλω λίγο τη γνώμη σου να το κριτικάρεις μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλα τα debates. Και να θυμίσω λίγο στο κρατήριο, απλώς να αναφέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει μια αντίστοιχη εμπειρία με την κυρία Τσόγκα στα νιάτα μου από ουροδυναμική. Δηλαδή, τα έχω κάνει καμιά πεντακοσταριά ουροδυναμικά τον παλιό καιρό. Και έχω μία αίσθηση. Αυτό που κάνω στην κλινική μου πράξη τι είναι? Όταν έχει χειρουργείο, πάντοτε θέλω μία γνώμη για να είμαι κατοχυρωμένος. Άμα δεν έχει χειρουργείο, δοκιμάζω ό,τι φάρμακο μπορώ με βάση ιστορικό για να πάει πιο έτοιμο. Δηλαδή, όταν στέλνω πλέον στον κύριο Δημητριάκη και στην κυρία Τσιόγκα, σίγουρα έχουν πάρει μία υπερδραστήρια κίστη, είτε τα βήτα, είτε τα αντιχοληνικά κτλ. Για να δούμε ανταπόκριση, σίγουρα έχει το ημερολόγιο ούρησης έτοιμο κτλ. Για να είναι πιο όριμο το περιστατικό. Και τότε μόνο, εάν δεν ανταποκριθεί, το στέλνω για τον έλεγχο και μια πιο εξειδικευμένη. Και νομίζω ότι αυτά είναι μια ισορροπημένη αντιμετώπιση πραγματικά, η οποία καλύπτει, γιατί στο ένα είναι χειρουργείο που έχουμε, είναι χειρουργείο, είναι άλλο πράγμα. Στο άλλο με τις θεραπείες είναι να μην στέλνουμε και ένα περιστατικό. Και γιατί ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνεται σε όλους. Πρέπει πρώτα να δοκιμάσεις μια θεραπεία και αν η κλασική θεραπεία σε μια δεν ανταποκριθεί, τότε να δούμε τι από εκεί και πέρα θα γίνει. Και νομίζω ότι είναι μια ισορροπημένη κατάσταση. Πρέπει να ακολουθούν οι ουρολόγοι και αυτή είναι και η πρότασή μου και θέλω να δω άμα συμφωνεί. Τη θεωρώ μια πολύ λογική πρόταση και νομίζω ότι αυτό γίνεται ουσιαστικά στην πράξη από τους περισσότερους. Τη βλέπω μια πολύ λογική προσέγγιση. Ας πούμε, βέβαια, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα σε μια περίπτωση μιας επιτακτικότητας από πρόκληση. Χωρίς ουροδυναμική, είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να βρεις αυτή την κατάσταση.
ακόμα και σε επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ανταποκριθεί ο άρρωστος όμως, οπότε θα το στείλει πάλι, θα καταλήξει. Αυτό λέω. Κατάλαβες. Αυτό εγώ το λέω για το κομμάτι του χειρουργείου. Έτσι. Δηλαδή, ένας που δεν έχει ανταποκριθεί, που δεν υπάρχει μέσα στην επιπλεγμένη, είναι ότι δεν έχει ανταποκριθεί στη φαρμακευτική θεραπεία. Έτσι, μέσα σε αυτά τα κριτήρια που βλέπουμε εκεί, δεν έχει βάλει αυτό το βασικό. Έτσι, που λες. Δηλαδή, είναι πολύ λογική αυτή η προσέγγιση. Ο κύριος Δημητριάδης. Έχω την αίσθηση μετά από αρκετά χρόνια έτσι που υποτίθεται ότι ασχολούμαι με το αντικείμενο ότι είναι μια πολύ παραγωνιστική κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι, είναι ίσως λάθος να λέμε στρες ακράτεια, ακράτεια από προσπάθεια. Είναι τουλάχιστον 10 υπότυποι που έχουν σχέση με το τι χειρουργία έχουν προηγηθεί στην περιοχή, τι βαθμό ατροφίας έχει η γυναίκα ανάλογα με το αν μπήκε ή δεν μπήκε στην κλιμακτήριο και πόσο καιρό και κάθε γυναίκα ατροφεί διαφορετικά η περιοχή από την κλιμακτήριο. Όσον αφορά τα προηγηθέντα χειρουργία, νομίζω ότι εδώ πέρα δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο τι χειρουργείο έχει κάνει πιθανόν για ακράτεια, αλλά το τι χέρι έχει βάλει ο γυναικολόγος για οποιοδήποτε λόγο στην περιοχή, στην προηγούμενη ζωή της γυναίκας. Και θα θυμηθώ λίγο τα νιάτα μου πριν από 20 τόσα χρόνια που ήμουν επιμελητής σε επαρχιακό νοσοκομείο και μη έχοντας ο γυναικολόγος εκεί πέρα ειδικευόμενο τον βοηθούσε στις κεσαρικές. Είναι μια τραγικά τραυματική επέμβαση για την κύστη η κεσαρική. Και πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει κεσαρική. Όσον αφορά δε το τι μπορεί να μας δώσει ο ουροδυναμικός και τι περιμένω εγώ από το ουροδυναμικό, πολύ σωστά, όπως λέει ο κύριος Αθανασόπουλος, μια προκλητή υπερλειτουργικότητα, προφανώς δεν θα τη λάβουμε υπόψη. Αλλά μπορούμε να δούμε έναν εξουστήρα ο οποίος είναι υπολειτουργικός, μπορούμε να δούμε μια λειτουργική χωρητικότητα η οποία μπορεί να ξεπερνάει τα 500 και τα 600 κυβικά εκατοστά, που αυτό προμηνεί σημαντική πιθανότητα μετά το χειρουργείο να έχουμε επίσχεση ούρων, που είναι και το τραγικότερο. Νομίζω ότι είναι λιγότερο, ας πούμε, ενοχλητικό για τη γυναίκα να της ξεφεύγουν μια-δυο σταγόνες, παρά το να μην μπορεί να ουρήσει και να πρέπει να κάνει διαλύμωτους καθετηριασμούς για απροσδιορίστο χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο. Εν κατακλείδη, για να μην πλατιάζω, θα πω κάτι που με εντυπωσίασε πριν από 12-13 χρόνια, νομίζω το έχω ακούσει από τον Πολ Άμπραμς, έτσι εγνωσμένης αυθεντίας στο αντικείμενο, ότι ο ουροδυναμικός έλεγχος, όταν ρωτήθηκε για το αν χρειάζεται ή όχι ο ουροδυναμικός έλεγχος πριν από ακράτεια από προσπάθεια, από χειρουργείο για ακράτεια από προσπάθεια, η απάντησή του ήταν ότι δεν ξέρω αν βελτιώνει τις πιθανότητες να θεραπεύσει την ασθενή, σίγουρα όμως μειώνει τις πιθανότητες να συναντήσει το δικηγόρο της. Επομένως, για αυτούς τους λόγους εγώ προτείνω σίγουρα σε όλες τις γυναίκες πριν το χειρουργείο να υπάρχει στο φάκελο ένας ουροδυναμικός έλεγχος. Νομίζω και ο κύριος Αποστολίδης κάτι θέλει να πει. Ναι, συνηγόρησα όλα τα προηγούμενα. Απλά δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας εμπειρία, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών που έρχονται έχουν στοιχεία και από τους δύο τύπους ακράτειας. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα περιστατικό καθαρής στρες ακράτειας, τουλάχιστον από αυτά που έρχονται στα εξωτερικά ιατρία. Άλλωστε, είναι και πιο είναι γνωστό ότι μετά στις ηλικίες που έρχονται για να εξεταστούν πλέον στα 50-55 κτλ., η μεικτίου τύπου ακράτεια αρχίζει και γίνεται ο κυρίαρχος τύπος ακράτεια σε σχέση με την στρες και με την επιτακτικού τύπου ακράτεια. Αυτό περισσότερο. Είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί βέβαια είπες έρχεται στο ιατρείο, βέβαια έρχεται στο ειδικό ιατρείο. Ένας που κάνει ειδικό ιατρείο μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει μόνο από την συνέντευξη που παίρνει από τον ασθενή, αν είναι μπροστά σε μεικτή ή όχι. Γι' αυτό επανέρχομαι στο βασικό θέμα, ότι αν μπορέσει κανείς να κάνει μια καλή κλινική διάγνωση σε αυτό το αντικείμενο, πρέπει να έχει περάσει μέσα από ουροδυναμική εξέταση. Εγώ το θεωρώ πολύ βασικό αυτό. Θα τον βοηθήσει στην καθημερινή του πράξη πάρα πολύ. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι βοηθάει και στην πιο και την πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών για το προφανώς τι να περιμένουν από το χειρουργείο προφανώς ή τις μετέπειτα επιπλοκές κτλ. Δηλαδή, νομίζω εκεί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι απόλυτα σωστό αυτό. Υπάρχει, σαφέστατα, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνεται πριν το χειρουργείο, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά εμένα το θέμα το οποίο το ξαναβάζω και το ξαναβάλω, δεν είναι κατανοητό, είναι ότι για την καθημερινή κλινική πράξη όλοι οι νέοι ουρολόγοι πρέπει να έχουν περάσει από την ουροδυναμική εκπαίδευση, έτσι ώστε
μετά να μην τη χρειάζονται. Δηλαδή να μπορούν να σκέφτονται ουροδυναμικά όταν μπροστά τους έχουν ένα οποιοδήποτε περιστατικό με συμπτώματα κατώτου του ουροπητικού. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, αν πάρεις έναν που δεν έχει κάνει εκπαίδευση και έναν που έχει κάνει εκπαίδευση, η διαφορά στην κλινική διάγνωση είναι πολύ μεγάλη. Αυτό που έλεγε ο Μπέιτς ότι είναι, δεν είναι ένας καλός μάρτυρας οικίστη, που πραγματικά ισχύει, ίσχυε για την εποχή εκείνη που δεν υπήρχε ουροδυναμική. Σήμερα που κάποιος μπορεί να έχει εκπαιδευτεί στην ουροδυναμική, τώρα πλέον δεν είναι τόσο αναξιόπιστος μάρτυρας. Δηλαδή, αν έχει περάσει μέσα από αυτήν την εκπαίδευση, μπορεί κανείς πολύ πιο εύκολα να βγάζει κλινική διάγνωση χωρίς να τη χρειάζεται. Αλλά πρώτα πρέπει να την έχεις κατανοήσει, να έχεις αντιληφθεί πώς λειτουργεί το όλο σύστημα και θα σε βοηθήσει στην καθημερινή σου κλινική πράξη. Αυτή είναι η θέση μου. Και Τάσο, δεν είναι μόνο ότι να δουν ουροδυναμικά. Είναι αυτό που ξέρεις, δηλαδή. Η ουροδυναμική σκέψη. Μπορεί να βγουν χιλιάδες νεότεροι, αλλά εσείς που ασχολείστε χρόνια και έχετε χιλιάδες αρρώστους, αυτό που δεν θα σας ξεπεράσει ποτέ κανένας είναι να πετυχαίνετε τη διάγνωση από το ιστορικό. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι μπορεί σε όλα να γίνετε καλύτεροι στους νέους. Στο ένα που ξεχάσετε το δεν πρόκειται να με περάσετε ποτέ, είναι την επιτυχία μέσα από ένα σεξουαλικό ιστορικό να βγάζω διάγνωση. Ναι. Αυτό δεν θα το νικήσετε παρά μόνο όταν φτάσετε στα χρόνια μου ή στους αρρώστους που έχω δει. Λοιπόν, και τους το λέω. Οπότε φανταστείτε τώρα σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με όλη την ουρολογία και δεν έχει στην πλάτη του 25.000 περιστατικά από έναν τομέα μόνο. Έτσι. Να έχει πάρει 25.000 σεξουαλικά ιστορικά. Ο άλλος πόσα έχει, 1.000. Εσύ δεν μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, λόγω της εμπειρίας θέλω να πω. Οπότε, όσο πιο λιγότερα είναι αυτά τα περιστατικά και είναι λίγα στην κλινική μας πράξη, κακά τα ψέματα, τόσο λιγότερο ξέρουμε να ερμηνεύουμε το ιστορικό που παίρνουμε και να ψηλιάζεστε αυτά που ψηλιάζεστε εσείς. Και γι' αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ περισσότερο όταν παραπέμπω και στέλνω συνέχεια από το ιδιωτικό μου γιατρό, γιατί το ξέρει η κυρία Τσιόγκα, είναι για να πάρω ένα καλύτερο ιστορικό. Ναι, ναι, το πρώτο. Συμφωνούμε. Και δεν λέω να κάνετε ουροδυναμικό. Παρακαλώ, εκτιμήστε την ασθενή, λέω. Γιατί με ένα ιστορικό, επειδή είναι καλύτερο από αυτό που μπορώ εγώ να πάρω, μπορούν να καθορίσουν η θεραπεία για να είναι επιτυχημένη. Αυτό δηλαδή που λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε, είναι ότι για να απορρίψεις την ουροδυναμική, δηλαδή να μην τη χρειάζεσαι, πρέπει να περάσεις μέσα από αυτή. Έτσι, τη στιγμή που βλέπεις τον ασθενή και παίρνεις και ρωτάς ουσιαστικά μέσα σου να κάνεις μια βίντεο ουροδυναμική, δηλαδή να φαντάζεσαι πώς λειτουργεί το λειτουργικά, πώς είναι η εικόνα αυτού του ασθενή. Ναι, ακόμα μια ερώτηση και πρέπει πλατεία Σαμίδης αυτό. Παρακαλώ, ναι. Μια ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω πρακτική περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, βασικές ερωτήσεις που θα κάνατε, ας πούμε, για να κάνετε διαφορετική διάγνωση ότι ναι, πρέπει να πάει προς ουροδυναμικό ή κατευθείαν προς χειρουργείο, με τη δική σας εμπειρία σαν καθηγητής? Εγώ θα απαντήσω σε αυτό σαν σχολείο. Παιδιά, αποκλείεται να μάθετε αν δεν πάτε να καθίσετε έστω ένα μήνα σε ένα ουροδυναμικό να το παρακολουθήσετε. Μόνο εκεί πέρα. Δεν λέγονται αυτά μία ερώτηση που θα πει ναι ή όχι. Είναι τρόπος σκέψης. Και κάντε το αυτό. Εάν πραγματικά έδωσα αγώνα και είμαι πολύ περήφανος που έχουμε τα 8-9 ειδικά ιατρία, είναι γιατί ακριβώς ένας ειδικευόμενος, άμα θέλει, ειδικευόμενος μας, μπορεί να πάει στο ιατρείο το συγκεκριμένο και να δει 100 περιστατικά μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είναι η δύναμη. Και κάντε το. Υπάρχουν κέντρα και πολύ, με πολύ χαρά. Εμάς έχουν περάσει τόσα άτομα. Έτσι. Πάτε λίγο, κάντε ένα κόπο και πάτε έστω και μία εβδομάδα που έρχονται κάποιοι. Κερδίζουν. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζω με το επόμενο άρθρο. Περνάμε στην υπεδραστήρια κίστη και θα συζητήσουμε αν υπάρχει ιδιοπαθής υπεδραστήρια κίστη ή μήπως υπάρχουν περισσότεροι υπότυποι. Υπεδραστήρια κίστη, σύμφωνα με τον ορισμό της ICS, χαρακτηρίζεται από επιτακτικότητα, με ή χωρίς ακράτεια και πολλές φορές συνοδευόμενη από συχνουρία και νυκτουρία. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τον όρο τελικά ιδιοπαθής υπεδραστήρια κίστη και ως γνωστόν στην ιατρική ιδιοπαθές είναι ότι δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Αλλά αυτό το άρθρο που θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα που δημοσιεύθηκαν το 2019 μας σωθεί στο να αρχίσουμε λίγο να απομακρυνόμαστε από τον όρο ιδιοπαθής όταν αναφερόμαστε στην υπεδραστήρια κίστη και να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο περισσότερο τους πιθανούς υποκείμενους μηχανισμούς που μπορούν να οδηγούν τον ασθενή μας να εμφανίζει συμπτώματα overactive bladder. Έτσι λοιπόν δίνει μια νέα διαγνωστική προσέγγιση στην οποία στηριζόμαστε στην κλινική εξέταση και πάλι στις συνοσηρότητες του ασθενή
και σε πιθανούς διαγνωστικούς ελέγχους όπως ο οροδυναμικός έλεγχος, ώστε να αναγνωρίσουμε τους υποκείμενους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που τελικά οδηγούν σε κλινικούς φαινότυπους υπερδραστήριας κύστης. Και ποιοι είναι αυτοί οι πιθανοί φαινότυποι? Μπορεί να έχουμε έναν ασθενή με μεταβολικό σύνδρομο, ασθενή με διαταραχές από το φάσμα της ψυχικής υγείας, π.χ. μια αγχώδη διαταραχή ή κατάθλιψη, ανεπάρκεια των ορμονών του φύλου, όπως είπε πριν και ο κύριος Δημητριάδης, σε γυναίκες με εμμηνόπαυση, ποιος είναι ο ρόλος του μικροβιώματος του οροποιητικού, διαταραχές λειτουργικές του γαστρεντερικού σωλήνα και διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος, ενώ μπορεί να έχουμε επιτακτικότητα η οποία οφείλεται σε δυσλειτουργία του εξωστήρα, ημιογενής που αναφέρεται πρώτη, από το οροθύλιο, από την ουρήθρα, η λεγόμενη brain overactive bladder και σε κάποιες περιπτώσεις η overactive bladder η οποία παρατηρείται σε ασθενείς με πολυλειτουργικό εξωστήρα. Σε πολλούς ασθενείς πάνω από τους μισούς μπορεί, σε ασθενείς που έχουν πολυλειτουργικό εξωστήρα, το πρώτο σύμπτωμα να είναι η επιτακτικότητα ή επιτακτικού τύπου ακράτεια. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από το σημερινό αλγόριθμο που είναι σχετικά απλοϊκό. Όσο έχουμε έναν ασθενή με συμπτώματα υπερδραστήριας κύστης, πάμε σε συντηρητικές μεθόδους αντιμετώπισης, δεν ανταποκρίνεται φαρμακευτική θεραπεία, δεν ανταποκρίνεται η φαρμακευτική αγωγή, μπότοξ, νευροδιέγερση και τελικά κάποια χειρουργική επέμβαση. Και να φτάσουμε σε αυτό που φαίνεται λίγο πιο περίπλοκο, ωστόσο, αν βάλουμε σε μια σειρά αυτούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, μπορούμε τελικά να τους αναγνωρίσουμε και να προσφέρουμε στον ασθενή μας στοχευμένη θεραπεία και πολλές φορές συνδυασμό θεραπείων, γιατί αυτοί οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί μπορούν και να αλληλοεπικαλύπτονται. Σύντομη παρουσίαση, ένα άρθρο το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητάμε νομίζω όλη τη μέρα, ωστόσο μπορεί λίγο να μας αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε έναν ασθενή που έρχεται στα ιατρεία μας και μας λέει «Έχω συχνουρία, έχω ακράτεια, δεν προλαβαίνω να πάω στην τουαλέτα» και να ξεφύγουμε να του δώσουμε ένα φάρμακο και έλα να σε δούμε σε 2-3 μήνες. Αυτό ήταν το δεύτερο άρθρο. Πολύ ωραίο άθρο. Ναι, ο κ. Αποστολίδης κάτι θέλει να πει. Σαν σχολιασμό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα έλεγα, αυτό το άρθρο και είναι ουσιαστικά η πορεία προς το μέλλον στην λειτουργική ουρολογία, η προσπάθεια που ανοίγεται τώρα, τη δημιουργία φαινοτύπων, ουσιαστικά οι οποίοι θα καθορίσουν στο μέρος μια πιο ασθενοκεντρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των διαταραχών ούρησης. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο και νομίζω ένα πολύ κριτικό σημείο, το αναφέρεται ήδη, είναι πραγματικά η ακράτεια που οφείλεται στον εγκέφαλο. Είναι μια από τις βασικές που την ξεχνάμε. Οι αποθήκες ούρησης που έχουμε πρακτικά είναι δύο. Είναι μια αποθήκη που παίζει ρόλο, είναι η ουροδόχος κύστη. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει η αποθήκη των ερεθισμάτων που είναι στον εγκέφαλο, η οποία παίζει σημαντικότατο ρόλο και με την πρόοδο που έχουμε πλέον στις απεικονίσεις και με το λειτουργικό MRI και τα υπόλοιπα, έχουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες και νομίζω ότι πραγματικά ανοίγεται ένας δρόμος στο μέλλον με όλα αυτά για να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση. Ωραία. Και με αφορμή το προηγούμενο άρθρο, περνάω στο επόμενο, το οποίο πρόκειται για μία μελέτη, δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο και ουσιαστικά το έβαλα αφού είχα ετοιμάσει την παρουσίασή μου, ακριβώς έχοντας ως ερέθισμα το προηγούμενο άρθρο. Και αναρωτήθηκα αν όντως υπάρχει συσχέτιση μικροβιώματος και συμπτωμάτων από το κατώτερο οροποιητικό. Νομίζω πως σιγά σιγά αρχίζει να διαλευκάνεται αυτός ο τομέας. Είναι μια πολύ μικρή μελέτη, ήταν μόλις 30 ασθενείς. Ουσιαστικά δεν πήγαν στα ιατρία τους αιτιόμενοι κάποιο σύμπτωμα. Ήταν προγραμματισμένοι τακτικά για βιοψία προστάτη. Ωστόσο, έγινε το ερωτηματολόγιο IPSS. Πήραν και ένα δείγμα ούρων μετά από μάλαξη προστάτη και ορθικό επίχρησμα. Και σε αυτά τα δείγματα από τα κόπρανα και τα ούρα, μέσω μεθόδων PCR προσδιορίσαν τους βακτηριακούς φιλοτάιπς. Είναι όροι μοριακής βιολογίας που δεν τους γνωρίζω πολύ καλά.
πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα, απίστευτοι πίνακες, μικροοργανισμοί που δεν τους έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Ωστόσο, όντως υπήρχαν κάποια στελέχη τα οποία φάνηκε ότι συσχετίζονται σημαντικά με τους τομείς του IPSS και η μεγαλύτερη συσχέτιση και μάλιστα φαίνεται ότι έχει προστατευτική δράση είναι το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη οικογένεια μικροβίων που σχετίζεται περισσότερο με την νυχτουρία, με την νυχτουρία και το κομμάτι του IPSS όσον αφορά την ενόχληση από τα συμπτώματα και είναι ένα στέλεχος το οποίο από παλιότερες μελέτες έχει φανεί ότι όταν βρίσκεται στο γαστρεντερικό σωλήνα έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Επίσης υπήρξε ένα στέλεχος το οποίο φάνηκε ότι έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα συμπτώματα, στέλεχος στο δείγμα των ούρων. Δεν νομίζω ότι θα μας αλλάξει κάτι αυτό στην καθημερινή μας κλινική πράξη, ωστόσο όντως φαίνεται ότι η μικροβιακή χλωρίδα παίζει ρόλο στην εμφάνιση συμπτωμάτων από το κατώτερο ορπητικό και νομίζω ότι είναι ένας τομέας που σιγά σιγά θα αρχίσει να ερευνάται περισσότερο. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το άρθρο. Κάποιο σχόλιο. Λέτε τελικά να γίνει ό,τι με το έλκος. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Να βρεθεί τυχαία. Γιατί ξέρετε, παιδιά, στο έλκος, το πώς ανακαλύφθηκε ότι ο παράγοντας, ότι είναι ένας μικροοργανισμός που προκαλεί δατσίτο όλο, ήταν από έναν ιδιώτη που έπαιρνε από συνήθεια σε κάθε ενδοσκόπηση που έκανε γαστροσκόπηση, έπαιρνε και μία καλλιέργεια. Και ξαφνικά παρατήρησε ότι συνέχεια βρίσκει ελικομπάκτερ. Και όταν άρχισε να το σκοτώνει το ελικομπάκτερ, περνούσε και το έλκος. Μα εμείς στην πράξη, μερικές φορές έχουμε δει, αρκετοί από εμάς, καμιά φορά δίνουμε κάποια αντιβίωση, χωρίς να ξέρουμε γιατί δίνουμε μια αντιβίωση σε κάποια συμπτώματα από το κατώτερο ορπητικό και σε προστατήτηδες και σε διάφορα άλλα. Και ξαφνικά κάποιοι πηγαίνουν καλά. Άρα, πιθανώς, γιατί όλοι είναι αυτοί οι περίεργοι μικροοργανισμοί που κανείς μας δεν τους ξέρει, αυτά τα περίεργα ονόματα, πρακτικά όλα αυτά πιάνονται από τα υπάρχοντα αντιβιωτικά. Απλώς τα σχήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δεν γνωρίζουμε. Οπότε, πιθανώς κάποια στιγμή, αν υπάρξει μια σύνδεση συγκεκριμένου μικροβίου με μια συγκεκριμένη κατάσταση, πιθανότατα να υπάρξει κάποιο σχήμα το οποίο μπορεί να καταπολεμήσει το. Από τα υπάρχοντα αντιβιωτικά πάντα είναι βέβαια και να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πραγματικά και αυτό το άρθρο είναι πολύ ενδιαφέρον. Το επόμενο άρθρο είναι μια μελέτη randomized, μια κλινική μελέτη τυχεοποιημένη, η οποία διερευνά το ρόλο της ταδαλαφύλης, που τη βλέπουμε και εδώ το 2019, στο πώς, για το πώς μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα σε ασθενείς με post-mixurition dribble. Είναι μια κατηγορία συμπτωμάτων την οποία συχνά την αγνοούμε, επικεντρωνόμαστε στα συμπτώματα κένωσης και αποθήκευσης, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα που μπορεί να μας αναφέρει ο ασθενής στο ιατρείο μας. Και ενώ υπάρχουν μέθοδοι όπως το μασάζ της ουρήθρας ή ασκήσεις πυελικού εδάφους, κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχει. Πρόκειται για μια προοπτική, όπως είπα, τυχιοποιημένη, ελεγχόμενη με πλασίμπο μελέτη. Η μία ομάδα έλαβε τα δαλαφύλλη 5 μιλιγκράμμ, η άλλη πλασίμπο, 12 εβδομάδες θεραπείας και εκτιμήθηκε το dribble μετά την ούρηση με ένα ερωτηματολόγιο και paper test μετά την ούρηση, ουσιαστικά ήταν ένα χαρτί που τοποθετούνταν στο εσώρουχο μετά την ούρηση και κατάλληλα εκπαιδευμένη, όπως γράφει το άρθρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αξιολογούσε τον όγκο των ούρων που χανόταν μετά την ούρηση. Primary outcome, η διαφορά στο σκορ του ερωτηματολογίου μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο, δεν είναι validated ακόμα, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη. Και τελικά τι μας έδειξε, ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση, μεγαλύτερη στην ομάδα που έλαβε τα δαλαφύλλη, βελτίωση στο σκορ πάνω από 2 μονάδες, καθώς και στον όγκο των ούρων μετά την ούρηση. Άρα φάνηκε τελικά πως η ταδαλαφύλλη 5 μιλιγκράμμ
μία φορά ημερησίως, μειώνει τα συγκεκριμένα συμπτώματα χωρίς να έχει και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν ξέρω πού άλλο θα δούμε την Καδαλαφύλη, σιγά σιγά νομίζω. Εξηγούσε την παθοφυσιολογία πίσω για το πώς δράς αυτό ή όχι? Ουσιαστικά στο discussion μόνο έγραφε ότι εφόσον έχει χορηγηθεί, προτείνεται για τα υπόλοιπα loots. Ας το δώσουμε και γι' αυτό. Ναι. Δημήτρη, τι νομίζεις? Το έχω δει σε προστατήτηδες. Δηλαδή δεν το δίνω γι' αυτό, την Δαλαφύλη, αλλά στις προστατήτηδες τη χρησιμοποιώ, την ημερήσια τη χρησιμοποιώ. Και τη χρησιμοποιώ και για να επαναστήσεις, για να έχουν στήσεις και να μπορούν να εκενώνει το προστάτη, γιατί το θέλεις, είναι απαραίτητο στοιχείο στις προστατήτηδες να έχουν σεξουαλική επαφή, να αδειάζει ο προστάτης, είναι πάρα πολύ βασικό. Και το αναφέρουν ότι είναι τώρα από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο τρίπλι και είναι το θέμα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε και ένα κενό γιατί δημιουργείται και από πού δημιουργείται. Υποπτεύομαι, γιατί στη μελέτη του Γιάννη του Μικονιάτη που κάνει με τα ακουστικά κτλ. Με την προστατήτηδα και εκεί κόβεται. Υποθέτω ότι πηγάζει από κάποια μικροφλεγμονή του προστάτη κάτι τέτοιο αυτό το dribbling. Έτσι υποπτεύομαι. Δεν ξέρω, έτσι, αλλά δεν έχω κανένα σχόλιο. Αυτό που επίσης ανέφεραν είναι ότι σαν πιθανό μηχανισμό ότι παραμένουν ούρα στην προστατική ουρήθρα και τη βολβόρη. Ναι, αυτό, αυτό. Λένε ότι άμα το κάνεις ο Βέλης, θα το βγάλεις μετά. Και πολλοί το χειρίζονται έτσι για να μην το έχουν. Με milking. Πρέπει νομίζω να ξεχωρίσουμε την κλασική πρόσθεση. Είναι οι δύο κατηγορίες. Η μία αυτή που είναι άμεσα, η οποία οφείλεται σε εγκλωβισμό στην προστατική μοίρα, και αυτό γίνεται γιατί τα μικρά στοιχεία που υπάρχουν στην περιοχή, όλους οι ραγκώδεις και όλα αυτά, μικροί μύες, πλέον μετά τα 45 χάνουν τη δύναμή τους. Ο ένας από τους δύο άντρες έχει φανεί ότι χάνει κάποιες σταγόνες. Ενώ υπάρχει και η κλασική άλλη μορφή, η οποία δεν έχει εξηγηθεί, που γίνεται κάποια μικροσύσπαση στην κίστη. Αυτό όμως η απώλεια των ουρών γίνεται λίγο αργότερα, δηλαδή μπορεί να περάσει και ένα δίλεπτο. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς η Δαλαφύλη ακριβώς λειτουργήσε και είχε έτσι καλό αποτέλεσμα. Πάντως αυτό είναι εύκολο, γιατί με ένα milking στην ουρήθρα, άμα τους πεις να κάνουν, θα δουν βασικό... κάποιοι βγαίνουν σταγόνες και κάποιοι δεν βγαίνουν. Και ξεχωρίζει δύο κατηγορίες διαγνωστικά πολύ εύκολα. Ναι, έτσι. Αυτό είναι το βασικό και η βασική θεραπευτική πρόταση. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς ακριβώς έχει λειτουργήσει, δεν ξέρω, κάποια άλλη. Ναι, ο κύριος Αποστολίδης. Αν όντως είναι θέμα τη true or after contraction, η πιο παρατεταμένη μορφή του post-maturation dribble, τότε πιθανώς ναι, γιατί. Εκεί θα μπορεί να δικαιολογήσει ότι. Τα δαλαφύλλη, βαρδελαφύλλη κτλ. Τουλάχιστον ναι. Σε ζωικά μοντέλα έχουν φανεί ότι μειώνουν την. Ναι. Καταστέλνουν την υπερδραστηριότητα του εξωστήρα. Και το detrusor after contraction στα 75% των περιπτώσεων συνδυάζεται και με φασική υπερλειτουργία του εξωστήρα. Ναι, ναι. Οπότε ίσως αυτός να είναι ένας μηχανισμός. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Σε αυτό το κομμάτι συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Το δεύτερο στιγμή. Αλλά κυρίως εδώ, από ό,τι φαίνεται, μιλούν μάλλον για την κλασική. Ξέρω, ο κ. Δημητριάδης, κάτι στο θέμα. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ τελικά αναρωτιέμαι μήπως πρέπει το περίφημο χαρτάκι οδηγιών, το SPC, για την Δαλαφύλη να μην γράφει ενδείξεις, αλλά να γράφει που δεν έχει ένδειξη η Δαλαφύλη. Δηλαδή, μήπως ξεφεύγουμε λίγο. Σωστά. Λοιπόν, επειδή έχω μόνο 10 λεπτά, όπως μου είπε ο κ. Χατζηχρήστου. Δεν έχει και μισή τελειώνουμε. Δεν έχει και μισή τελειώνει η συνεδρία. Ναι, ναι. Τώρα μου λέει, μέχρι 10 και μισή έχω τελειώσει. Θα το πω γρήγορα. Μία συστηματική ανασκόπηση από το ΕΣΟΥΤ που συγκρίνει, ουσιαστικά περιλαμβάνει τις μελέτες ανάμεσα που συγκρίνουν την διουρηθρική εκπυρήνηση του προστάτη και την κλασική διπολική διουρηθρική προστατεκτομή. Η διουρηθρική εκπυρήνηση προτείνεται από τα guidelines σαν μια θεραπευτική επιλογή για προστάτες πάνω από 80 κυβικά. Πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Η διουρηθρική εκπυρήνηση φαίνεται να υπερτερεί στην ποσότητα του ιστού που εκτέμνεται, στον χρόνο καθετηριασμού, στον χρόνο νοσηλείας, ενώ είναι μικρότερα και τα ποσοστά, είναι μικρότερη πτώση της αιμοσφαιρίνης, ενώ δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους στο χειρουργικό χρόνο.
όσον αφορά τις επιπλοκές, το ποσοστό των συνολικών, των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επιπλοκών μικρότερο στους ασθενείς που υπευλήθησαν σε εκπυρήνηση, όπως επίσης μικρότερα και τα ποσοστά μετάγγισης και η ανάγκη για επανεπέμβαση, ενώ δεν υπάρχει διαφορά στην ακράτεια που εμφανίζεται μακροπρόθεσμα καθώς και στα στενώματα ουρήθρας, ενώ όσον αφορά τα λειτουργικά αποτελέσματα δεν υπήρχε διαφορά στο τελευταίο follow-up στο IPSS, το QMAX και την ποιότητα ζωής, ενώ βρέθηκε ότι είναι ουσιαστικά είναι μικρότερο το PVR σε ασθενείς που υπευλήθησαν σε εκπυρήνηση στο τελευταίο follow-up. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε εκτομή περισσότερου προστατικού ιστού, είναι μικρότερος ο χρόνος νοσηλείας, έχουμε λιγότερες επιπλοκές και είναι μικρότερα τα ποσοστά για ανάγκη επανεπέμβασης, φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος. Μάλιστα. Ναι, κ. Σελιβιζάτος, παρακαλώ. Πάντα όταν ακούω αυτές τις αναλύσεις, υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό που ποτέ δεν μας απαντάνε. Δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι όταν με την εκπυρήνηση αφαιρείς περισσότερο αδένα, θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι είναι μια τεχνική που υπάρχει πάνω από 20 χρόνια και το γεγονός ότι δεν έχει καθιερωθεί στην πλειοψηφία των ουρολόγων, κάτι λέει. Το μήνυμα είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολη πάντα και μπορεί ορισμένες φορές να έχεις πολύ σοβαρές επιπλοκές. Με εντυπωσιάζει δε το ότι η ακράτεια την οποία αναφέρουν ότι είναι λιγότερη. Η αίσθηση η δική μου είναι ότι η πιθανότητα να έχεις ακράτεια μετά από μία απλή επέμβαση, όπως είναι αυτή, γνώμη μου είναι ότι είναι μεγαλύτερη. Εγώ βλέπω ασθενείς που έχουν κάνει... Εγώ δεν την κάνω αυτή την τεχνική και δεν θέλω να την κάνω. Και με εντυπωσιάζει το ότι προσπαθούμε 20 χρόνια τώρα να πούμε ότι είναι η καλύτερη τεχνική, αλλά η πλειοψηφία των ουρολόγων δεν την κάνει. Νομίζω δεν μπορώ... Συμφωνώ πάνω από 100% με τον κύριο Λιβιτσάτο. Μου πήρε από το στόμα αυτά που θα ήθελα να πω. Και εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία. Καταρχάς, περίπου καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία το πόσο ιστό θα βγάλεις. Ξεχνάμε ότι το σημαντικό στοιχείο σε όλα είναι ο εξωστήρας. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι εξωστήρα είχαν. Δηλαδή, είναι μια μελέτη που το βασικό στοιχείο της ούρησης, το μισό, δεν το έχουν ελέγξει. Το οποίο είναι πολύ έτσι, κριτικό. Και το βασικό πράγμα είναι ότι κάθε τόσο έχουμε φτάσει σε μια εποχή που εκεί που οριμάζει μια τεχνική, τη μαθαίνουμε πάρα πολύ καλά, ξαφνικά βγαίνει μια καινούρια και σήμερα οι τεχνικές βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και δεν ξέρω πότε θα προλάβουμε. Αυστραλία 20 χρόνια τώρα προσπαθεί. Ναι, έχει καλά αποτελέσματα. Στα χέρια του expert. Για μεγάλους προστάτες δεν υπάρχει καμία εμβολία. Το ερώτημα είναι στην πλειοψηφία των ουρολόγων που αυτή τη στιγμή βολεύονται με την διπολική τούρις, πρέπει να πάνε να αγοράσουν το μηχάνημα αυτό. Για μένα αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ακριβώς ότι όταν δεν έχει γίνει από την ουρολογική κοινότητα αποδεκτή και μια παρέμβαση την οποία την έχουμε μάθει, την κάνουμε καλά, πώς μπορεί να προχωρήσει και επειδή σήμερα πλέον βγαίνουν πάρα πολλοί νέοι τεχνικοί. Το ίδιο ισχύει και για το HOLEP, έτσι. Για όλα είναι. Για όλα είναι. Δηλαδή μαθαίνουμε κάτι και πριν το μάθουμε πάρα πολύ καλά, βγαίνει κάτι άλλο, ανεξάρτητα αν κάποιοι το κάνουν χρόνια. Ενώ να μπει στην καθημερινή πράξη, αρχίζει το ένα και αλλάζει. Το οποίο αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως θεωρώ ότι απλά σε αυτές υπάρχουν κάποιες μέθοδοι οι οποίοι άμα δεν εξαφανίζονται, όπως τα διάφορα θερμικά κτλ., πιστεύω ότι απλά δεν έχουν καθιερωθεί γιατί είναι δύσκολα. Γιατί είναι δύσκολα. Συμφωνώ απόλυτα. Και εκπαιδευτικά. Οπότε να ξεχωρίσουμε. Εάν κάτι ακόμα παίζει 20-30 χρόνια, σημαίνει ότι έχει βάση, αλλά δύσκολα μαθαίνεται. Αυτό με έχει διδάξει τώρα που γερνάω. Εάν κάτι κάνει το πικ του και εξαφανιστεί, σημαίνει ότι δεν δουλεύει. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Γιατί τώρα μην μου πείτε ότι αυτοί που κάνουν οι 500 ουρολόγοι το HOLEP καλά, δεν είναι το HOLEP μια εξαιρετική επέμβαση για τον προστάτη. Και να σας πω κάτι. Ό,τι κάνουμε, και γι' αυτό το είχα σαν αρχή και ρωτήσει τον Γιώργο τον Δημητριάδη και τους άλλους που είναι στην κλινική μου. Πάντα λέω πρέπει να φέρουμε δάσκαλο. Θα φέρουμε top να μας μάθει. Έχουμε κάνει 30 στην κλινική που ξεκινήσαμε. Και φέραμε top άνθρωπο. Και μας κρατούσε το χέρι και μας έδειχνε. Και θα ξανάρθει.
κάθε 30 περιστατικά, κάθε 50 περιστατικά που θα περνάμε σε λίγο μεγαλύτερους, έτσι τώρα βάζουμε μέχρι 50-60 γραμμάρια, μετά θα ξανάρθει. Έτσι και θα μας δείξει και το unblock excision που είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Και πρέπει να εξελιχθούμε, αλλά πρέπει να μάθεις από έναν μάστερ που θα σου κρατάει το χέρι. Γιατί νομίζω ότι άμα είχες πάει στην Αυστραλία, γεράσουμε, και είχες καθίσει και είχες κάνει 100 στη Νέα Ζηλανδία που ήταν ο Γκίλι, σήμερα θα συνέχιζες να την κάνεις. Γιατί δεν ήταν αυτό που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι δύσκολο πραγματικά αυτά, όπως και η Χόλεπ, γιατί δεν έχει καθιερωθεί τόσα χρόνια. Και γιατί επιμένουν να πουλάνε οι εταιρείες και να το κάνουν κάποιοι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπερτερεί πάρα πολύ τη προηγούμενη τεχνική. Μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να υπερτερεί. Μια στιγμή να τελειώσω. Από αεροδυναμική άποψη, δεν έχει σημασία το πόσο πολύ θα βγάλει. Είναι πολύ, ξεχνάμε μονίμως τον εξωστήρα, δηλαδή δεν είναι όλα τα περιστατικά τα ίδια. Νομίζω ότι έχουμε κενά σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, το θέμα είναι ότι πρέπει να υπερτερεί πάρα πολύ. Και στις παρενέργειες, το τι προκαλεί η κάθε τεχνική και στο αποτέλεσμα. Να σας πω, Τάσο, γιατί δεν θα συγκεκριωθούν ποτέ αυτές οι μέθοδοι. Έχουν ένα τεράστιο διαστάσεις που δεν το λέει κανένας. Ξεκινώ να κάνω μία διουρυθρική. Κόβω τρεις κοψιές και με πιάνει η αιμορραγία ή οτιδήποτε. Ή θέλω να σταματήσω. Έτσι, επειδή είμαι νεαρός, επειδή μου έχουν δείξει να κάβω, είμαι σε κλασικό νοσοκομείο που λέει έκοψες 2-3, φτάνει, τώρα άσε με να κάτσω εγώ και δεν πατούν τα πόδια μου. Και το τελειώνω όποτε θέλω το χειρουργείο. Ενώ σε αυτό, άμα το ξεκινήσεις, δεν μπορείς να το τελειώσεις. Άμα δεν το τελειώσεις. Λίγο είναι αυτό, Δημήτρη. Τεράστιο δισαβαντάζ. Τεράστιο. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ καλές μέθοδοι, είναι για συγκεκριμένους, για ορισμένους. Έτσι. Συνάδελφος πίσω, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον καθηγητή. Καταρχήν, το Χόλεπ δεν έχει, ή οποιαδήποτε μέθοδος εκπυρήνησης δεν έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Μόνο από τις δημοσιεύσεις στο PubMed, αν δείτε, το 2002 είχαμε 3 με 4 δημοσιεύσεις για enucleation. Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο, έχουμε πάνω από 300 δημοσιεύσεις. Στην Αγγλία, πάνω από 40% πλέον γίνεται κάποια μέθοδος εκπυρήνησης και κυρίως το Χόλεπ στην Αγγλία. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει καθιερωθεί το bipolar enucleation, το thulium enucleation κτλ. Τώρα υπάρχουν εργασίες, σοβαρές εργασίες, Journal of Urology με 350 άτομα, τα οποία μέσα σε 5 με 7 χρόνια ξαναυποβλήθηκαν σε επέμβαση διουρυθρική για υπερπλασία προστάτη που είχαν υποβληθεί είτε σε TURP είτε σε TURIS. Το μέσο μέγεθος ιστού που αφαιρέθηκε ήταν πάνω από 60 γραμμάρια και αυτοί οι ασθενείς είχαν ξαναχειρουργηθεί για επίσχυση ούρων. Αν δεν παίζει ρόλο το ποσοστό του ιστού που αφαιρέθηκε σε αυτούς τους ιστούς, τι παίζει ρόλο? Σπυρό, είδες ότι είμαστε εντελώς διαφορετικοί στην προσέγγιση μας και είναι θέμα ηλικίας και εμπειρίας. Εσύ πας με τα paper, πας με το καινούριο και λες το ήθε, ότι θα έπρεπε. Για να καθιερωθεί κάτι πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους, να το μάθουν όλοι οι γιατροί σε όλο τον κόσμο που υπηρετούν, όπου εκπαιδεύουν, για να γίνει γνωστό. Μπορεί κάτι δύσκολο να γίνει? Όχι. Δεν πρόκειται ποτέ να καθιερωθεί. Έτσι. Διότι η τάση διαμορφώνεται από την πλειοψηφία. Πάντοτε. Και δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι το σωστό. Έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα. Σας πω ένα χοντρό παράδειγμα. Το Botox η εταιρεία τις περισσότερες πωλήσεις έκανε από τα τσάγια των κυριών που το έβαλαν στο 80% των πωλήσεών του. Που ήταν παράνομο, δεν ήταν για χρήση εκεί. Ο κόσμος το ήθελε, γινότανε. Άρα μην προσπαθείτε να αποδείξετε. Έλεγαν οι ιατρικές εταιρείες είναι παράνομο, είναι παράτυπο, δεν έχει δοκιμαστεί και τι τέλος ενδιέφερε. Η κυρία στο τσάι έκανε μία στην άλλη. Λοιπόν, άρα μην προσπαθείτε με τέτοια κριτήρια. Το όριμο είναι ότι είναι πιο εύκολο. Αυτό το πράγμα που είπα είναι το πιο ισχυρό. Ξεκινάς και μπορεί να σταματήσεις δύο λουπιές. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το κάνεις. Έτσι. Τελειώσω. Όσο είπα για το θέμα που είπατε, αν έχει σημασία το τι αφαιρείται ή όχι, αυτό υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία. Δυστυχώς ο μέσος όρος του ιστού που αφαιρείται ήταν γύρω στα 12 γραμμάρια. Για το συγκεκριμένο paper που αναφέρατε, έλεγε πολύ περισσότερα. Αλλά αν μιλάμε για ασθενείς με κανονικό εξωστήρα, γενικά, το πόσο, προφανώς, έτσι, δεν λέω κανείς να βγάλει ένα-δύο γραμμάρια, αλλά αν γίνει ένα ικανοποιητικό κανάλι, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, όλα τα λαμβάνεις υπόψη σου. Έχει σημασία η ηλικία του ασθενή. Έτσι, σε ένα νεαρό ασθενή,
αν του βγάλεις όχι πολύ ιστό, είναι πολύ πιθανό σε βάθος χρόνου να υπάρξει πρόβλημα. Σαφώς είναι προτιμότερο να βγάλεις όλο το αδένωμα, αλλά γενικά όσο περισσότερο κανείς δουλεύει στην περιοχή, είναι και πιο εύκολο να αναπτυχθούν περισσότερα στενώματα ή άλλα προβλήματα. Αλλά όλα τα θέματα δεν είναι τόσο άσπρο ή μαύρο. Και σε μεγάλους λοιπόν, μπροστά τι κάνουμε. Πάμε. Θα παραλείψω μερικά, γιατί σχετικά με το ρεζούμ, από ό,τι είδα και στο αντίστοιχο session για τις νέες τεχνολογίες στο Eurosco το περσινό, παρουσιάστηκε το προηγούμενο άρθρο που ήταν για τα αποτελέσματα στην τριετία. Τώρα λίγο για να μην καθυστερείς. Okay. Αλλά ο σκοπός, όπως είπες, να πάρουμε ένα μήνυμα και να πάμε να το κάνουμε αύριο στην κλινική μας πράξη. Προχωράω και το προηγούμενο paper και αυτό το paper δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Οπότε πήγαινε στο μεθεπόμενο. Θα πάω σε αυτό. Λοιπόν, που είναι το πρώτο τελευταίο, τελειώνουμε, υπομονή. Πρόκειται για τη σύνοψη της συζήτησης που έγινε στο Bristol το 2018 στο ICI σχετικά με τη διάγνωση, θα μείνω μόνο στο πρώτο μέρος, του Bladder Pain Syndrome ή αλλιώς αναφέρεται ως διάμεση κυστίδιδα και περισσότερο επικεντρώνεται στο ρόλο της κυστεοσκόπησης και στο ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας. Τα περισσότερα guidelines εκτός από αυτά της AUA μόνο της AUA δεν προτείνουν την κυστεοσκόπηση σαν απαραίτητη στην αρχική διαγνωστική προσέγγιση. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη, διότι η ταξινόμηση των ασθενών με Bladder Pain Syndrome, ή αλλιώς διάμεση κυστίτιδα, γίνεται με βάση τα ευρήματα από την κυστεοσκόπηση και από τη λήψη βιοψιών. Επίσης, στην κυστεοσκόπηση μπορεί να βρούμε τα έλκη Hanner, η διουρηθρική εκτομή των οποίων έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα σε ένα ποσοστό 90%. Επιπλέον ο τύπος 3C, που όπως είπαμε για να ταξινομήσουμε θα πρέπει να γίνει κυστεοσκόπηση, φαίνεται ότι σχετίζεται με μεγαλύτερη ηλικία, μικρότερους όγκους ούρησης και μικρότερη χωρητικότητα κύστης, ενώ η παρουσία των ελκών Hanner συσχετίζεται με αυξημένη συχνότητα ουρήσεων και μικρότερη χωρητικότητα κύστης, τη μέγιστη χωρητικότητα υπό αναισθησία. Έτσι λοιπόν οι συγγραφείς προτείνουν ότι είναι απαραίτητη η κυστεοσκόπηση σαν διαγνωστικό εργαλείο σε ασθενείς με πιθανή διάμεση κυστίτιδα. Και όσον αφορά το ρόλο της MRI, δεν είναι απόλυτα καθορισμένος ακόμα, ωστόσο παραθέτουν τα αποτελέσματα δύο μελετών. Η πρώτη μελέτη βρέθηκε ότι οι ασθενείς που κλινικά έχουν Bladder Pain Syndrome, χωρίς όμως την παρουσία ελκών Hanner, είχαν απεικονιστικά ευρήματα τα οποία συνηγορούσαν με υπερτονία των μειών του πιελικού εδάφους. Και η δεύτερη μελέτη, πολύ μικρή, ήταν μόλις 6 ασθενείς, οι δύο ήταν οι υγιείς μάρτυρες, οι δύο είχαν Bladder Pain Syndrome χωρίς έλκη Hanner και οι δύο με έλκη Hanner. Έγινε MRI με ενδοκιστική έγχυση παραμαγνητικής ουσίας και βρέθηκε ότι σε αυτές τις ασθενείς που είχαν την παρουσία ελκών Hanner η πρόσληψη από το τείχωμα της ουροδόχου κύστης ήταν μεγαλύτερη. Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να δούμε αν όντως έχει θέση η μαγνητική στην διαγνωστική αξιολόγηση αυτών των ασθενών και να κάνουμε και να συγκρίνουμε το κόστος μιας μαγνητικής πιέλου με το κόστος των ακατάλληλων θεραπείων σε αυτούς τους ασθενείς. Παρακάτω. Και το τελευταίο, αυτό νομίζω ότι θα μας φανεί χρήσιμο στην καθημερινή μας πράξη. Όλοι ξέρουμε τι λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες της EU σχετικά με τη χρήση αντιβιωτικής κάλυψης πριν από χειρουργείο, πριν από διουρηθρική προστατεκτομή. Προτείνει λοιπόν τη χορήγηση τριμεθοπρίμης σουλφομεθοξαζόλης, κεφαλοσπορίνης δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή το γνωστό αμινοπενικυλίνη με αναστολή β' λακταμάσης. Τώρα, έγινε μία προοπτική μελέτη σειράς που περιλάμβανε 506 ασθενείς, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε διουρηθρική προστατεκτομή. Χορήγησαν αντιβίωση όταν έγινε εισαγωγή των ασθενών. Έγινε λήψη δείγματος ούρων για καλλιέργεια και γενική ούρων και δόθηκε χημειοπροφύλαξη μόνο στους ασθενείς οι οποίοι είχαν πιουρία, δηλαδή πάνω από 100 πιοσφαίρες στη γενική ούρων, και στους ασθενείς που είχαν μόνιμο καθετήρα φόλε ή
υπερηβικό. Έγινε εμπειρικά μία δόση φθόριο κοινολόνηση ή αν υπήρχε κάποια καλλιέργεια ούρων διαθέσιμη από πιο πριν, δόθηκε στοχευμένα αντιβίωση. Οι 67 από τους 506 τελικά έλαβαν χημεπροφύλαξη, οι 11 λόγω πιουρίας και οι υπόλοιποι λόγω παρουσίας μόνιμου καθετήρα. Οι 60 έλαβαν κοινολόνη, 4 οκμεντίν και 3 μεροπενέμι. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Ότι στους ασθενείς που δεν πήραν χημειοπροφύλαξη, μόλις 2,9% εμφάνισε κλινική εικόνα λίμωξης, ενώ από τους υπόλοιπους το 10,4%. Και τα μεγαλύτερα ποσοστά των παθογόνων που, από τα παθογόνα που βρέθηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό είχε το Escherichia coli, που είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά ανθεκτικότητας, όχι μόνο στα ούρα, αλλά και στα δείγματα που ελήφθησαν και από προστατικό ιστό και από το υγρό των πλήσεων και σε καλλιέργεια αίματος που ελήφθη άμεσα με τα εγχειρητικά. Έτσι λοιπόν οι συγγραφείς προτείνουν ότι καλό θα είναι όταν κάποιος ασθενής έρχεται για διουρηθρική προστατεκτομή να έχει από πριν μια καλλιέργεια ούρων διαθέσιμη και αν κάποιος έχει θετική καλλιέργεια τότε ή αν έχει πιουρία, τότε μόνο να προχωράμε στη χορήγηση αντιβιωτικής αγωγής προφυλακτικά. Αυτό ήταν το τελευταίο. Πόσοι δεν κάνουν καλλιέργεια ούρων και γενική ούρων πριν την μια διουρηθρική παρέμβαση? Υπάρχει κάποιος που δεν κάνει? Απλώς. Νομίζω οι περισσότεροι κάνουν. Όλες αυτές οι μελέτες με τα αντιβιωτικά, τα συμπεράσματα που βγαίνουν από ένα σύστημα υγείας ή από ένα νοσοκομείο μπορεί να μην ισχύουν στο άλλο. Στο δικό μας το νοσοκομείο που έχουμε την κυρία Γιαμαρέλου, τη γνωστή λοιμοξιολόγο, προσαρμόζουμε τις οδηγίες με βάση τα μικρόβια που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας. Μελέτες που έρχονται από τη Γερμανία και τη Σουηδία, που δίνουν λίγα αντιβιωτικά και απλά αντιβιωτικά, στην πατρίδα μας, σε ορισμένα νοσοκομεία, δεν μπορούν να ισχύσουν. Ωστόσο και εδώ είδαμε ότι περισσότεροι έδωσαν εμπειρικά κοινολόνη. Δεν είναι, δηλαδή, συμβαδίζει ίσως με τις... Το paper αυτό κυρίως έχει εστιαστεί στο ότι θα μπορούσε να μην δοθεί τίποτα. Ναι. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι κυκλοφορεί από μικρόβια, αλλά η ουσία είναι ότι θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι καθαρά τα ούρα πριν πας να παρέμβεις, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και είναι ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα. Νομίζω αυτό λέει. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, υπήρξαν αναβολές λόγω της λίμωξης, γιατί οι οδηγίες των λοιμοξιολόγων στο νοσοκομείο συχνά μας λένε όχι, θα αποστηρωθεί και μετά θα μπει. Με βάση των υπευαρυντικών, αν είναι ζαχαροδιαβητικός και έχει λίμωξη, σίγουρα δεν θα μπει. Yeah. Αν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν αυτά είναι κάποια πράξη, σίγουρα γίνονται έτσι. Δηλαδή, προφανώς όλη μας η ζωή πρέπει να είναι έτσι, αλλά πολύ περισσότερο σε οποιαδήποτε μελέτη, το Good Clinical Practice και το Declaration of Helsinki για τα δικαιώματα των ασθενών είναι ακρογωνιαίοι λύθοι. Δεν σε κλείσουν διαπαντός, θα σε διαγράψουν από το χάρτη έτσι και παραβιάζει αυτά τα δύο. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που λέει είναι ότι ίσως σε κάποιους ασθενείς θα μπορούσε να μην χορηγηθεί καθόλου χημειοπροφύλαξη. Αν είναι αρνητική γενική και καλλιέργεια ούρων, μπορεί να παραλυφθεί και να μην χορηγήσουμε καθόλου. Ναι, τελευταία ερώτηση. Ναι, μου έκανε εντύπωση το θέμα της πιουρίας. Δηλαδή, από 100 πιοσφαίρα και το οπτικό πεδίο και πάνω θεωρήθηκε πιουρία. Και από εκεί ξεκίνησαν να θεραπεύουν. Προφανώς. Θέμα να σοβαρή πιουρία. Αυτό ήθελα να πούνε ότι σοβαρή είναι... Σοβαρή πιουρία. Και πάνω σοβαρή πιουρία. Αυτά. Ναι, παρακαλώ, δεν βλέπω. Πολλοί από εμάς στο χειρουργείο μετά από μια... κάνοντας μια διουρθρική προστατεκτομή, λέμε στον νοσολόγο κάνει εφάπαξη και κατευθείαν μια αντιβίωση, μια κοινολόνη. Συμφωνείτε σε αυτό? Έχει νόημα? Δεν κατάλαβα. Αν χορηγούμε, αν έχει... Πάρα πολύ στο χειρουργείο, την ώρα που χειρουργούμε, λέμε στον νοσολόγο κάνει και μια αντιβίωση. Χειρητική. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα. Θέλει κανονικά τουλάχιστον μισή ώρα πριν να έχει. Για να έχει κάνει επίπεδα, να έχει κάνει συγκεντρώσεις. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε τον κύριο Μικονιάτη που θα μας πει.